Ακολουθώ τη Δευτέρα Δημοτικού. Στον δρόμο για το σχολείο. Μάθημα τρίτο. Τι θα κάνουμε στο μάθημά μας σήμερα? Πρώτα απ' όλα θα διαβάσουμε το κείμενό μας από το βιβλίο μας στη σελίδα 18. Θα παίξουμε το παιχνίδι «Ο αέρας ανακάτεψε τις λέξεις» και θα μιλήσουμε για τα μέσα μεταφοράς. Στο τέλος θα διαβάσουμε το ποίημα «Ο σιδηρόδρομος» και θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη επανάληψη. Ξεκινάμε λοιπόν με το κείμενό μας στη σελίδα 18 του βιβλίου μας. «Το κυλιόμενο πεζοδρόμιο» είναι ο τίτλος του κειμένου. Για να το διαβάσουμε μαζί. Στον πλανήτη Μπεχ ανακάλυψαν ένα πεζοδρόμιο κυλιόμενο που γυρίζει γύρω από όλη την πόλη. Κινείται με μικρή ταχύτητα για να έχει ο κόσμος τον καιρό να κοιτάζει τις βιτρίνες και για να μην χάνουν την ισορροπία τους εκείνοι που θέλουν να ανέβουν ή να κατέβουν. Πάνω στο πεζοδρόμιο υπάρχουν παγκάκια για εκείνους που θέλουν να ταξιδεύουν καθιστή, ιδιαίτερα τα γεροντάκια και οι κυρίες με τις τσάντες με τα ψώνια. Χάρη στην ανακάλυψη αυτού του πεζοδρομίου, καταργήθηκαν τα τραμ, τα τρόλεϊ και τα αυτοκίνητα. Ο δρόμος υπάρχει ακόμα, αλλά είναι άδειος και χρησιμεύει για να παίζουν τα παιδιά μπάλα. Κι αν κανείς τροχονόμος κάνει να τους την πάρει, παίρνει κλίση. Στον πλανήτη Μπεχ, τι γίνεται στον πλανήτη Μπεχ? Μήπως ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα διαστημόπλοιο και να βρούμε αυτόν τον πλανήτη? Πριν όμως αρχίσουμε τα διαστημικά ταξίδια, μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει στον πλανήτη Μπεχ? Τι είναι το τόσο ιδιαίτερο? Το κυλιόμενο πεζοδρόμιο, αυτή η ιδέα που είχαν με τα κυλιόμενα πεζοδρόμια. Και θα σου άρεσε να ζεις σε μια πόλη με κυλιόμενα πεζοδρόμια ή σε ένα χωριό με κυλιόμενους δρόμους? Δεν θα ήταν κακή ιδέα, εγώ θα ήθελα να το δοκιμάσω. Για σκέψου, τι θα μπορούσες να κάνεις με ευκολία σε μια τέτοια πόλη ή ένα τέτοιο χωριό? Αν υπήρχαν κυλιόμενα πεζοδρόμια, φαντάζομαι θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε εύκολα στα μαγαζιά, στα μέρη που θέλουμε να πάμε, να επισκεπτόμαστε τους φίλους μας, χωρίς να ανησυχούμε για τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία. Θα μπορούσαμε να κυκλοφορούμε εύκολα στην πόλη ή στο χωριό. Τι όμως δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε? Υποθέτω θα δυσκολευόμασταν να πάμε κάπου μακριά, γιατί θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε αυτοκίνητο. Αλλά ίσως τα αυτοκίνητα να τα έχουμε παρκαρισμένα έξω από την πόλη ή το χωριό και να μπορούμε να πάμε και μακριά. Δεν ξέρω πώς το κάνουν στον πλανήτη Μπεχ. Πάντως μου ακούγεται πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα να παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα παίξουμε το παιχνίδι «Ο αέρας ανακάτεψε τις λέξεις». Για να σου εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Κοίτα εδώ τι έχει γίνει. Εδώ είχαμε μία λέξη και ο αέρας δεν ανακάτεψε, με συγχωρείς, μόνο τις λέξεις. Ανακάτεψε και τις συλλαβές μέσα στη λέξη. Ποια λέξη ήταν αυτή πριν την ανακατέψει ο αέρας, πριν την κάνει ανακάτω? Για να τη βάλουμε στη σωστή σειρά τις συλλαβές. Νομίζω ότι πρώτα είναι το «πο». Το πάρω να το βάλω κάτω, το «πο». Και μετά το «λι» δίπλα του. Να το. Πολύ. Να τη διαβάσουμε σωστά. Πόλη. Αυτή είναι η λέξη. Μπορείς να με βοηθήσεις εδώ? Τι έχει γίνει εδώ? Ποια λέξη κρύβεται και την έχει κάνει ο αέρας άνω κάτω? Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Από το «γη». Γη και μετά το «ρο». Γύρω. Αυτές οι λέξεις ήταν τις σύλλαβες. Εδώ τι γίνεται? Εδώ θέλω βοήθεια.
Για δείξε μου, από πού θα ξεκινήσουμε, ποια λέξη κρύβεται. Να ξεκινήσουμε από το πω. Το πάρουμε το πω, να το βάλουμε κάτω, να δούμε τι θα γίνει. Πω. Μετά, δι. Για να το βάλουμε στη θέση του. Πω, δι. Και μετά. Μετά θα πρέπει να πάρουμε και το λα. Ποδήλα. Και μας έμεινε και το και να το ποδήλατο. Και μιλάμε για ποδήλατα. Με τι άλλο θα μπορούσες να πας από το ένα μέρος στο άλλο, να ταξιδέψεις εκτός από ποδήλατο? Ας πούμε με πλοίο. Έχεις ταξιδέψει με πλοίο? Κοίτα πως γράφεται το πλοίο με όμικρον γιώτα. Ή άμα θες να πας πολύ πολύ μακριά, τι παίρνεις? Το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο. Και κάποιο άλλο που να πετάει? Το ελικόπτερο. Μην πηγαίνει το μυαλό σου κατευθείαν στα διαστημόπλια. Ελικόπτερο. Αλλά συνήθως τι χρησιμοποιούμε για να πάμε από τη μια πόλη στην άλλη, ας πούμε, ή κάπου λίγο πιο μακριά? Το αυτοκίνητο. Σωστά. Αυτοκίνητο. Ή μπορούμε να πάρουμε και το τρένο. Είναι πολύ ωραίο το τρένο. Ή μια μοτοσικλέτα για κάπου κοντά. Μοτοσικλέτα. Αυτό που θα μου άρεσε πιο πολύ και που δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ είναι το αερόστατο. Που πετάει στον αέρα. Το αερόστατο. Για δες λοιπόν αυτές τις λέξεις. Ποδήλατο, ήτα, πλοίο, όμικρον γιώτα, αεροπλάνο, ελικόπτερο, αυτοκίνητο, γιώτα ήτα, αυτοκίνητο, τρένο, μοτοσικλέτα, αερόστατο. Αυτές τις λεξούλες καλό είναι να τις γράψεις στο τετράδιό σου και να μάθεις την ορθογραφία σου. Και εμείς τώρα θα πάμε να διαβάσουμε ένα πολύ όμορφο ποίημα. Που λέγεται, ποιος είναι ο τίτλος, τον βλέπεις? Σιδηρόδρομος. Το διαβάζω. Τρέχα σιδηρόδρομε, τρέχα νύχτα ημέρα, φέρ τους ταξιδιώτες σου σ' άλλους τόπους πέρα. Τρέχα σιδηρόδρομε, φέρε με και πάλι στη μικρή πατρίδα μου. Τι χαρά μεγάλη! Μόνο στάσου μια στιγμή, πάρε με και μένα, τι χαρές να φεύγουμε σ' άγνωρα και ξένα. Όμορφο ποίημα του Βασίλη Ρότα. Να φεύγουμε σ' άγνωρα και ξένα, να φεύγουμε ταξίδια μακρινά σε μέρη άγνωρα, άγνωστα. Πολύ ωραίο ποίημα. Μπορείς να το δεις και μέσα στο βιβλίο σου. Τι μάθαμε λοιπόν σήμερα? Διαβάσαμε το κείμενο για το κυλιόμενο πεζοδρόμιο. Παίξαμε το παιχνίδι, ο αέρας ανακάτεψε τις λέξεις. Μάθαμε τα μέσα μεταφοράς και θα γράψεις τις λεξούλες στο τετράδιο και θα μάθεις την ορθογραφία τους. Και διαβάσαμε και το ποίημα «Ο σιδηρόδρομος». Αυτά για σήμερα. Θα σε δω στο επόμενο μάθημα.